Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Κούργος απογοητευμένος που οι Σμήνοι με τον Κωνσταντίνο δεν μπορούν να φερθούν πολιτισμένα, ζητά την βοήθεια του Χρήστου και της Αφροδίτης. Κάντε κάτι κι εσείς ρε παιδιά. Βάλτε ένα χεράκι. Δεν είναι κατάσταση αυτή, τους λέει αποφασισμένος. Ενώ συμβαίνουν αυτά, το μυστηριώδες ζευγάρι που έχει καταφτάσει στην Μάνη, η Νόρα με το Μιχάλη, πηγαίνουν καλεσμένοι στο σπίτι του Τζον και η νεαρή παιδοψυχολόγος βάζει στο μάτι την Φιλό, σχεδιάζοντας την απαγωγή της με το κύκλωμα που συνεργάζεται. Στο μεταξύ, σε έναν ακόμη καυγά εμπλέκεται η Αρετή. Αυτή την φορά με τον παπά του χωρίου, ο οποίος πηγαίνει στο μαγαζί της και απαιτεί να του δώσει δωρεάν τρόφιμα για να τα μοιράσει στους φτωχούς. Την ίδια ώρα η Χρυσούλα αντικρίζει τον Κωνσταντίνο και τη Σοφία να μπαίνουν μαζί στο σπίτι του συμβολιογράφου και συμπεραίνει πως είναι ζευγάρι, ενώ η Αριάδνη, έχοντας συνειδητοποιήσει το παιχνίδι που παίζει ο Χριστός, θυμώνει πάρα πολύ μαζί του και αποφασίζει να τον ξεγράψει. Μία τυχαία συνάντηση όμως, θα υπάρξει η αφορμή για να βρεθεί πολύ κοντά με τον Κούρακο. Μάλιστα ανάμεσά τους θα εκδηλωθούν τόσο έντονα συναισθήματα που και οι δύο τους θα ξαφνιαστούν. Ο Δημοσθένης και η Ασπασία που έχουν πάρει την πληροφορία για το που βρίσκεται η Ξενιά με το μωρό, φτάνουν στο σπίτι της στην Αλεξανδρούπολη και υπό την απειλή οπλού ο Δημοσθένης αρπάζει το παιδί. Η Ασπασία βλέποντας τον Δημοσθένη με το όπλο, τα χάνει ενώ η Ξενιά κλαίγοντας τον εκλυπαρεί, «Συγγνώμη σε παρακαλώ μη μου το παίρνεις». Και ενώ συμβαίνουν αυτά στην οικογένεια Καπερνάρου, οι Βρετάκοι αγοράζουν καινούριους ελαιώνες στην Αττική και η μισή του ζωή μεταφέρεται στην Αθήνα. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας, για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις εξελίξεις, έρχονται πολύ συναρπαστικά επεισόδια.